Γεια σας και καλώς ήρθατε στα Κρυπτονέα. Σήμερα 6 έκτου του 2022 και τα κορυφαία Κρυπτονέα είναι τα εξής. Θα πάμε κατευθείαν στη SEC που ουσιαστικά εγκαινιάζει μια καμπάνια, ένα game show που αφορά τα κρυπτονομίσματα. Το Γραφείο Εκπαίδευσης και Προστασίας Επενδυτών της SEC παρουσίασε το Investomania, που είναι ουσιαστικά τηλεοπτικά spot 30 και 15 δευτερολέπτων, ώστε να βοηθήσει τους επενδυτές να παίρνουν πιο τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Και μέσα σε αυτά τα quiz περιλαμβάνονται και ερωτήσεις με κρυπτονομίσματα. Ουσιαστικά τα τηλεοπτικά αυτά spot είναι όπως τα παλιά βιντεοπαιχνίδια που οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα τετραγωνάκι και να απαντήσουν στην ερώτηση που κρύβεται από πίσω, αν το καταλαβαίνω σωστά. Και όλα αυτά για να μορφωθεί το επενδυτικό κοινό της Αμερικής. Και συνεχίζουμε στο βιντεοπαιχνίδι Move and Earn που βρίσκεται πάνω στο Solana που έπεσε ξανά για τρίτη φορά από επιθέσεις DDoS. Λοιπόν, σύμφωνα με την ομάδα πίσω από το project, έγραψε στο Twitter ότι το παιχνίδι Spend βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διόρθωσης και ότι η ασφάλεια των διακομιστών και η ανάκτηση των δεδομένων μπορεί να διασχέσει από 1 έως 12 ώρες και έχουν καλέσει τους χρήστες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το βιντεοπαιχνίδι γιατί δεν θα καταγράφονται σωστά οι αποδόσεις του. Αυτή η επίθεση έγινε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και είχαμε 25 εκατομμύρια ταυτόχρονες αιτήσεις προς το Spend με αποτέλεσμα το βιντεοπαιχνίδι αυτό να πέσει. Λοιπόν, και για να γνωρίζετε, αυτή είναι η τρίτη φορά που έχει δεχτεί επίθεση. Έχει δεχτεί επίθεση τον Απρίλιο, τον Μάιο και μία τώρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάθε μήνα θα τρώει και μία επίθεση DDoS. Και θα προχωρήσουμε και στη συλλογή Boar Ape, που ένας από τους συνδημιουργούς κάνει επίθεση στο Discord, λέγοντας ότι οι πλατφόρμες όπως το Discord που υπάρχουν δεν λειτουργούν για κοινότητες Web3, επειδή δεν δίνουν βάση στην ασφάλεια, που είναι και το σημαντικότερο. Και ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη πλατφόρμα που να δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, πρόσθεσε. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο και εδώ θα πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρύπτο που θέλουν να φτιάξουν ένα αποκεντρωμένο δίκτυο για να τρέχει πάνω πλατφόρμες όπως το Twitter παραδείγματος χάρη. Ένα από τα κορυφαία project είναι το Aave που θέλει να φτιάξει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο για social media ουσιαστικά και πάρα πολλοί θα θέλουν να πάνε εκεί πέρα και όχι μόνο community που ασχολούνται με το Web3 όπως η συλλογή Boar Ape, πάρα πολλοί οργανισμοί θέλουν ένα social media που να επικεντρώνεται στην ασφάλεια ώστε να προστατεύσει τους χρήστες του. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν βγάλει έκθεση που λέει ότι 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα έχουν κλαπεί από απάτες από το 2021, με τα κορυφαία νομίσματα να είναι σε 70% στο Bitcoin, 10% στο Tether και 9% σε Ethereum από αυτά τα 1 δισεκατομμύρια που έχουν κλαπεί. Και πάμε να δούμε και λίγο την αγορά, η οποία είναι πράσινη. Το Bitcoin έχει κάνει το δεύτερο πράσινο κέρι του, καθώς έπρεπε να κλείσει πάνω από τις 29.450 δολάρια ώστε να δούμε το δεύτερο πράσινο κέρι. Αλλά δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα δυνατό και αν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη είναι ότι μάλλον θα ξαναπέσουμε. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναμένουμε τα νέα εξελίξεις για να δούμε για το πού θα κοιμαθεί η κρυπτοαγορά. Και αυτά είναι τα κορυφαία κρυπτονέα σήμερα 6 έκτου του 2022. Να σας ενημερώσω ότι το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.